συσταθεί η Εφταμελή Επιτροπή για να δούμε για τις ζημιές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους αμπελώνες της Κρήτης, αλλά και στους ελαιώνες. Η Εφταμελή Επιτροπή είναι από ο διευθυντής του ΕΛΓΑ, είναι από το ΓΕΟΤΕ η υπεύθυνη που είναι για τη φυτοπροστασία και αρμόδια και που είναι και συγχρόνως στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών. Είναι ο Διευθυντής Γεωργίας της Αγροτικής Οικονομίας του Ηρακλείου. Και από το ΕΛΓΟ και από το ΕΛΜΕΠΑ. Είναι βασικά επιστημονική επιτροπή, η οποία θα καταγράψει πόσο προβλήματα υπάρχουν στην Κρήτη και πόσο είναι το ποσοστό της ζημιάς αυτή τη στιγμή, αλλά στη συνέχεια θα έχει και μια ολοκληρωμένη να καταθέσει μια πρόταση προς το Υπουργείο για την αποζημίωση των παραγωγών, γιατί πραγματικά θα πρέπει να συνεχίσουν να παράγουν. Και ένα θέμα που έχει βάλει η Επιτροπή εκτός από τις ζημιές είναι και το υψηλό κόστος παραγωγής, γιατί μπορεί αυτή τη στιγμή να παράγεται ένα επιτραπέζιο σταφύλι, αλλά οι ζημιές και το κόστος παραγωγής να είναι τόσο μεγάλο που πραγματικά θα πρέπει να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι και να δούμε πώς συνεχίζουμε να παράγουμε και να έχουμε αμπελουργία στην Κρήτη και για τους ελαιουργούς. Η ζημιά είναι και στις ελιές μεγάλη. Έχει δύο κατευθύνσεις σε αυτές τις ζημιές. Η μία ότι πέρυσι ήταν υπερφορτωμένα τα δέντρα, άρα πραγματικά υπάρχουν σε μερικά σημεία καρπία. Υπάρχουν και ενδείξεις σε αρκετές περιοχές χοινοκαρπίας. Θα δούμε πώς αυτή η επιταμελή που έχουμε και τη Δευτέρα, την επόμενη συνάντηση, ήδη έχουν γίνει τρεις συναντήσεις, θα συνεχίσουν να γίνονται μέχρι να καταλήξουν σε μια ολοκληρωμένη πρόταση από την περιφέρεια Κρήτης και από όλους τους επιστημονικούς φορείς που είναι στην Επιτροπή. Πρακτικά έχουν ξεκινήσει λοιπόν. Πρακτικά έχουν ξεκινήσει. Υπάρχουν δεδομένα, όμως χρειάζονται δεδομένα και πίσω ετών. Υπάρχουν αυτά τα δεδομένα από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών που θα χρησιμοποιηθούν. Έχουν ήδη ζητηθεί από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και από την Περιφέρειας Κρήτης. Άρα υπάρχουν δεδομένα, γιατί σε μια επιστημονική μελέτη θα πρέπει, για να πούμε ότι φέτος έχαμε διαφορετικά μετεωρολογικά φαινόμενα και κλιματικές συνθήκες, θα πρέπει να αναφερθούν 10 με 15 ετών πίσω δεδομένα. Αυτά θα επεξεργαστούν και στη συνέχεια θα βγει μια ολοκληρωμένη μελέτη. Αυτό που είχε γίνει σε πρώτη φάση ήταν ότι βγήκε και ο ΕΛΓΑ έξω κλιμάκιο μαζί με την περιφέρεια. Ήταν και ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ, ο κ. Δασκαλάκης εκεί, αλλά και η κυρία Χουντατσανάκη με τεχνικούς. Βγήκαν έξω στα αμπέλια για να έχουν έτσι μια πρώτη εικόνα και από εκεί και μετά είμαστε σε καθημερινή επαφή, πιστέψτε με, και με την περιφέρεια αλλά και με τον ΕΛΓΑ, ώστε να γίνει ο συντονισμός πάντα με μπροστάρι την περιφέρεια, για να δούμε το πού θα ενταχθούν τα αμπέλια, το τι θα κάνουμε ώστε να πάρει ο παραγωγός γρήγορα χρήματα. Σας λέω, της Επιτροπής, ναι, μια ενιαία. Διότι υπάρχουν κατηγορίες όπως είναι τα ψέα, το ετήσιο, το κόε που ψέα λεγόταν παλιά, που εκεί ο παραγωγός θα κάνει 3 ίσως και 4 χρόνια να πάρει κάποια χρήματα. Δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση να περιμένουμε τόσο, δεν έχουμε τη δυνατότητα ούτε τις αντοχές να περιμένουμε τόσο και θέλουμε κάποιες αποζημιώσεις άμεσα. Υπάρχει λοιπόν ο συντονισμός της περιφέρειας, είμαστε όλοι εκεί μαζί με την περιφέρεια και αυτό ακριβώς που μου είπατε, έχει συσταθεί μια εφταμελής επιτροπή ώστε να μαζέψει όλα τα στοιχεία, να οργανώσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που είναι η Διεύθυνση Γεωργίας, που είναι το φυτοπαθολογικό, που είναι τα μετεωρολογικά στοιχεία από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία και μετά θεωρώ ότι θα εμπλακεί το ΕΛΜΕΠΑ, διότι τη διαδικασία την έχω ξανακάνει και ως γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Ηρακλείου το 2011, που είχαμε ακριβώς μια ίδια χρονιά με τον Περονόσπορο, και πρέπει να εμπλακεί μετά κάποιο πανεπιστήμιο που, εάν με ρωτήσετε, θα ήθελα να εμπλακεί το ΕΛΜΕΠΑ, ώστε να συμπληρωθεί ένας φάκελος και να σταλεί για να έχουν οι αγρότες τις απαραίτητες αποζημιώσεις και να τεκμηριωθεί βέβαια μέσα ότι δεν ήταν στο χέρι του κάθε παραγωγού να κάνει τίποτα παραπάνω ώστε να σωθεί η χρονιά.